πάλι για άλλη μια φορά στο... είμαστε από το Σύλλογο του Πιτιούς, συνεχίζοντας τις καλοκαιρινές εκδηλώσεις που ξεκίνησαν με ένα αφιέρωμα στη ζωή Φιτούση σε συνεργασία με την Μούσα Ελληνική. Είμαστε στην τελική ευθεία για την 5η γιορτή κτηνοτροφίας που θα πραγματοποιηθεί το τριήμερο 26, 27 και 28 Ιουλίου στο Πιτιούς. Στα πλαίσια της γιορτής, ο κόσμος που θα επισκεφθεί το χωριό μας, εκτός που θα γνωρίσει τον τόπο μας, θα μπορέσει να απολαύσει παραδοσιακά προϊόντα με βάση υλικά από την αγροτική και κτηνοτροφική παραγωγή, καθώς και χειροποίητες δημιουργίες, οι οποίες όλα αυτά είναι από χιώτες παραγωγούς και δημιουργούς. Επίσης, εκτός από αυτό, μπορεί να επισκεφθεί το γερμανικό πύργο, το παλιό πέτρινο ελαιοτριβείο, το ξυλόφουρνο και διάφορες εκδηλώσεις και εκθέσεις που θα πραγματοποιηθούν σε όλες τις πλατείες του χωριού. Πριν δώσω το λόγο στους υπόλοιπους, οι οποίοι θα σας αναλύσουν το πρόγραμμα των εκδηλώσεων και αυτό, θέλω να σας ευχαριστήσω που είσαστε πάντα δίπλα σε κάθε προσπάθεια του Συλλόγου μας και επίσης όλους όσους βοήθησαν για να πραγματοποιηθεί και φέτος η γιορτή. Είναι μεγάλη μας χαρά και τιμή που θα φιλοξενηθεί φέτος ένα μεγάλο μέρος, πολλά μέλη του Συλλόγου Μελιωτών από την Αθήνα, που κρατάνε τις παραδόσεις του τόπου τους από απέναντι και θα έχουμε μια πάρα πολύ ωραία συνεργασία. Αυτά για την πρώτη μέρα, έτσι, εν ολίγης. Η δεύτερη μέρα είναι αφιερωμένη σε όλη την οικογένεια, ξεκινώντας με ένα πιο κλασικό παραμύθι, μια διασκευή του Δον Κιχώτη, από την πλευρά του αλόγου του, το Ροζινάντι. Θα τον ακούσουμε λοιπόν τον Ροζινάντι να μιλάει για τις περιπέτειές του. Είναι μια αφήγηση που θα κάνει η Αναζούλα Κατσιμπύρη και η Σμαράγδα Αποστολάτου, έχουν κάνει τη διασκευή. Και μετά θα ακολουθήσει Καραγκιόζης, ο Μεγαλέξανδρος και το Καταραμένο Φίδι. Μια κλασική παράσταση, πάρα πολύ ωραία, με τον πιο νέο καραγκιζοπαίχτη της Χίου, τον Νερό Σταπόλιο, Νίκο Σταπόλιο. Και μετά για όλη την οικογένεια ένα πρόγραμμα με την αγαπημένη μας Σοφία Παπάζογλου σε γνωστά και απρόσμενα τραγούδια λαϊκά, ρεμπέτικα και σμυρναϊκά. Η επόμενη βραδιά είναι το αποκορύφωμα της γιορτής με το σχήμα Ξέφραγο Αμπέλι, που είναι νέα παιδιά, παίζουν παραδοσιακά όργανα, νησιώτικα τραγούδια κυρίως, αλλά με μία διάθεση πιο φρέσκια, πιο σύγχρονη. Ένα πιο σύγχρονο πανηγύρι, θα προσκληθούμε όλοι να χορέψουμε και να τραγουδήσουμε. Είναι πάρα πολύ μεγάλη μας χαρά που θα συμμετέχει και όλη η ομάδα του σεμιναρίου ο Μαΐστρος του Αλωνάρη σε συνεργασία με το σύλλογο, το πολιτιστικό σύλλογο της Βολισσού Όμηρος. Θα χορέψει και το χορευτικό του Συλλόγου της Βολισσού. Θα χορέψουν οι νέοι και τα παιδιά του Πολιτιστικού Συλλόγου Μάκελος και όλοι όσοι βρισκόμαστε εκεί. Το παιδικό τμήμα, το παιδικό σκέλος της τρίτης μέρας περιλαμβάνει μία διαδραστική αφήγηση παραμυθιού με κρουστά σώματος, τραγούδια που θα την παρουσιάσει, την εψυχώνει η Ανδριάννα Νεαμονίτη. Και όπως και την πρώτη μέρα θα έχουμε εργαστήριο πυλού. Την πρώτη μέρα με τη Στέλλα Τσακίρη και την τρίτη με την Αγγελική Μουζήτρα. Γενικά προσπαθήσαμε να υπάρχουν δραστηριότητες που καλύπτουν όλα τα ενδιαφέροντα, όλες τις ηλικίες και όλο το πρόγραμμα έχει γίνει σε συνεργασία με το Σύλλογο με πολύ αγάπη και πολύ μεράκι. Να πω και εγώ κάτι. Ναι. Θα πάρουν μέρος περίπου 22 περίπτερα. Έχουν όλα σχέση με κτηνοτροφία, παραδοσιακά τοπικά προϊόντα του νησιού. Επίσης θα πάρουν μέρος πολλοί σύλλογοι της Χίου, όπου θα κερνούν σε διάφορα σοκάκια του χωριού. Θα υπάρχει έκθεση φωτογραφίας, σε κάποια σημεία θα έχουμε αγροτικά αντικείμενα και κτηνοτροφικά αντικείμενα του χωριού.